πρόταση σας. Το διαβάζουμε ένα καταγραφή, έτσι. Σας ακούω. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί αλλά και η περιφέρεια Αττικής μεταφέρουν την προηγούμενη πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα ταμιακά του διαθέσιμα στην τράπεζα της Ελλάδας για να αποπληρωθούν οι δόσεις προς τους δανειστές. Στους περίφημους δοκιμάτους, όπως ο καλός ευρωεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, βαπτίστηκαν θεσμοί. Δίνουν πολιτική νομιμοποίηση και άλοθη στις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις που οδήγησαν τα αποθεματικά των ταμείων, των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων σε ομόλογα ή ρέπος, που τελικά κουρεύτηκαν με PSI 13 δις ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην μεταφερθεί ούτε ένα ευρώ από τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου μας στην Τράπεζα της Ελλάδας και τους δανειστές. Τα χρήματα του Δήμου είναι για το λαό και τις ανάγκες του και όχι για τις τράπεζες, τους επιχειρηματίες και τους δανειστές. Αφού αποδεικνύεται στην πράξη πως η λογική του καλλικράτη και των δημονίων οδηγεί τα χαράτσια από την τσέπη των δημοτών προς το Δήμο του και την πόλη της ΑΚΣ, ο Δήμος με μονομερή του ενέργεια καταργεί από σήμερα όλα τα δημοτικά τέλη και κάθε είδους τροφή και χαράτσι. Απαιτεί την πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό με αναπλήρωση τόσο της περιποπής του δημοτικού προϋπολογισμού όσο και της μισθοδοτικής αδικίας που έγινε σε βάρος των εργαζομένων του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια. Εκτιμά πως η μόνη διέξοδος είναι η άπειρη ρήξη με το ασφυκτικό πλαίσιο της Ευρωζώνης και η ανατροπή του μαύρου μετόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Δημοκρατικού Ταμείου, η μονομερής διαγραφή όλων του χρέους της χώρας. Καλεί τον περιστεριώτικο λαό να βγει στους δρόμους και να αγωνιστεί δυναμικά για τα παραπάνω. Κατατέθηκε η μία πρόταση και να ανακεφαλαιώσουμε τη διοίκηση, τη διοίκηση πώς θα κατατεθεί για να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Εμείς λέμε. Μικρόφωνο. Δεν εφαρμόζουμε όσα προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στη σύγκληση του τακτικού μας συνεδρίου, στις 7 Μαΐου, θα επικαιροποιήσουμε αυτή τη θέση της αυτοδιοίκησης. Δεν χαρίζουμε ούτε ένα ευρώ που ανήκει στους πολίτες και στην κοινωνία. Για τα γραφεία στα πρακτικά, είναι αυτονόητο όπως καταλάβαμε όλοι ότι το τελευταίο κείμενο που διάβασε ο κύριος Τιμπλαλέξης είναι κοινή πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης και της Αριστερής και της Περιστερίου. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στη ψηφοφορία. Είναι δύο προτάσεις, μία της διοίκησης όπως ονομάζεται ενός του προεδρεύματος και μία από την κοινή απόφαση των δύο παρατάξεων που διάβασε ο κ. Τιμπλαλέξης. Ο κ. Σταύρος. Όπως ανεβλώσει από το διοικητικό. Θα είναι η πρόταση της διοίκησης και η πρόταση της, όπως θα είναι ανέβλωση του κ. Τιμπλαλέξης. Ναι, στο ψήφισμα της διοίκησης. Ναι, όπως η διοίκηση, ο κ. Σταύρος. Ομοίως ναι, όπως η διοίκηση της κυρίας Σιώτα, ομοίως ο κύριος Κλήτος ναι, ομοίως η κυρία Κρόγερ ναι, ομοίως ο κύριος Καμαστόπλου ναι, ομοίως ο κύριος Καγκάφας ναι, ομοίως ο κύριος Δοσπίλης ναι, ομοίως ο κύριος Κακαλάβος ναι, ομοίως ο κύριος Κασουλίδης ναι, ομοίως ο κύριος Μιχαλόπουλος ναι, ομοίως η κυρία Σαγιάκου ναι, ομοίως η κυρία Δακιώτη ναι, ομοίως ο κύριος Κέντρεκ ναι, ομοίως ο κύριος Τάτσης ναι, ομοίως ο κύριος Χερίτσης, ομοίως ο κύριος Προφητός, ομοίως η κυρία Φερούλα, ομοίως ο κύριος Αλουτίνης, ομοίως ο κύριος Βαλαντζόπουλος, ομοίως ο κύριος Θεοδωράκος, ο κύριος Μουκουβίνα. Όχι σε κάθε πράξη, ειδικά σήμερα 21. Δεν μπορεί να κάνουμε αυτά. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Δεν μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορεί να κάνετε δύο προτάσεις. Δηλαδή έχω κουραστεί 15 ώρες και να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας την πάρουμε το ψήφισμα. Όχι. Κύριε Φουντά, όχι. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι. Λευκό. Κύριε Φουντά, κύριο Δημητρίου. Λευκό, κύριο Δημητρίου. Λευκό, κύριο Πλέστης. Κύριο Κιουμτζή. Λευκό, κύριο Παπαδόπουλο. Λευκό. Κύριο Ζούτσο Λευκό. Κύριε Λευκό.
ο κ. Παπα-Νικολάου στο ψήφισμα που ανέβασε ο κ. Μουντανέτη. Ψήφισμα τη Σπύρου και αριστερή εξωτερικού. Κυρία Θεοδοφόρο Μίο με τον κ. Παπα-Νικολάου, κ. Μπρούσιλα Ομίο με την κ. Φιλοσοφίλου, κ. Σουσκούρη Ομίο με τον κ. Ρίτα, ο κ. Μουντανέτη, ο κ. Μαγιανέτη. Ο γραμματέα. Ναι, όσο ενώ σε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και μία